Τα κόρτσια του Ολυμπιακού που φτάσαν μέχρι τον τελικό του Champions League, αλλά δεν τα κατάφεραν. Εδώ το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από την ελευθερία πλευρή του, η οποία ανοίγει το σκορ με αυτό το περιφερειακό σουτ στην πρώτη κιόλας επίθεση των Ερυθρολεύκων. Ο Εθνικός θα καταφέρει εδώ με ένα πολύ έξυπνο και εκρηκτικό σουτ της Καραμπέτσου να πάρει προβάδισμα. Να πάει στην Καραμπέτσου και από εκεί στην Κανετίδου. Σωστή, αμέσως νέο σουτ από την Ίνου. 3-2 άμεση απάντηση για τον Εθνικό, που βρίσκει από την περιφέρεια τρόπους να πληγώσει τον Ολυμπιακό. Εδώ η Ειρήνη Νίνου, η διεθνής περιφερειακή, σε αυτά το πρώτο 1,5 οκτάλεπτο. Εδώ τώρα θα περάσει η Μαργαρίτα Πλευρή του, όμως και πάλι η Σωτηρέλη θα βγάλει μια εξαιρετική, ενώ είχαμε εδώ σε μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Γυρίζει την μπάλα η παίκτρες του Εθνικού, θα γίνει το σουτ, το γκολ που έρχεται από την Ειρήνη Νίνου, ένα διαγώνιο σκαστό σουτ, ο Εθνικός 4-3. Υπάρχει φάουλ εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι με την Νικόλα Ελευθεριάδου στην επίθεση. Το σουτ, απόκρουση από την Σωτηρέλη. Κόρνερ. Και τώρα εδώ η Ειρήνη Νίνου με την κατοχήνα που θα κάνει τον γκολ. Η Νίνου βλέπει ότι δεν σηκώνονται τα μπλοκ όπως θέλει. Αλλά και πρωτοπορία για τον Εθνικό στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Η Λίλι Τέρνερ τώρα, η Βρετανίδα, με την μπάλα στα χέρια. Θα κάνει το σουτ. Απίστευτο γκολ για την Βρετανίδα, η οποία απαντά άμεσα στον γκολ του Ολυμπιακού. Θα γυρίσει την μπάλα με την Σιούτη, την Νικόλα Ελευθεριάδου και την Έλενα Ξενάκη. Είναι η Μύριο Κεφαλιτάκη και η Τριχά στα δύο δοκάρια. Νικόλα Ελευθεριάδου προσποιήσει. Θα πάει στη Μύριο Κεφαλιτάκη μπάλα, η οποία θα καταφέρει να σηκωθεί. Τελειώνει αυτή η επίθεση και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία. Εδώ τώρα υπάρχει αποβολή που δίνει ο Σπανούδης πάνω στην Τορνάρου, η οποία ήταν η Μυριοκεφαλτάκη, η οποία είχε γυρισμένη την πλάτη, δεν είχε δει την μπάλα η Μυριοκεφαλτάκη. Εδώ έρχεται το γκολ από την Ξενάκη, η οποία θα ισοφαρίσει. Θα γυρίσει την μπάλα με την ελευθερία πλευρή του. Θα κάνει το σούτο, θα πάει στη Χιδηριώτη. Θα κάνει το σούτο Χιδηριώτη στην άλλη γωνία από αυτή που πέφτει η Σωτηρέλη. Τρεις αποτυχημένες από αριστερά προσπάθειες και τώρα από δεξιά. Καραμπέτσου σηκώνεται, κάνει το σουτ γκολ για την Καραμπέτσου. Η Καραμπέτσου λοιπόν και σήμερα γίνεται το πρόσωπο του αγώνα. Με παίκτρια παραπάνω ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει και με υπεραριθμία. Ελευθερία πλευρή του θα πετύχει τον γκολ για το 9-8. 8 δευτερόλεπτα, Καραμπέτσου θα περάσει και θα γίνει το γκολ. Απίστευτο! Η τερματοφύλακας του Εθνικού θα ισοφαρίσει σε 9-9. Τι άλλο θα δούμε εδώ. Απίστευτο. Νικόλα Ελευθεριάδου και Χιδηριώτη. Να δούμε ποια θα πάρει το τελευταίο σφύριγμα. Και έχουμε αποβολή πάνω στη Μυριοκεφαλιτάκη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τα 7 τελευταία δευτερόλεπτα με παίκτρια παραπάνω. Για να δούμε Νικόλα Ελευθεριάδου. Τα μπλοκ σηκώνεται. Λάθος πάσα εκεί. Ένα δευτερόλεπτο τέλος του αγώνα. Πέναλτι. Το γκολ για την Καραμπέτσου. Θα το αποκρούσει η Σωτηρέλη. Θα το εκτελέσει γκολ για τον Εθνικό. 2-0. Θα το αποκρούσει και αυτό. Ή μετράει. Εδώ τώρα νομίζω ότι έχει περάσει. Μετράει τον γκολ τελικά. Ειρήνη Νίνου απέναντι στην Σταματοπούλου. Γκολ για τη Μίνου, 3-1. Θα πετύχει τον γκολ, θα κάνει το 3-2 η Σιούτη. Θα πετύχει τον γκολ για το 4-2. Δοκάρι και τελείωσε ο τελικός. Ο Εθνικός είναι κυπελούχος Ελλάδας, κερδίζει τον Ολυμπιακό
σε ένα συγκλονιστικό τελικό και στην διαδικασία των πέναλτι με 11-13 θα πάρει το κύπελο, το πρώτο κύπελο που κατακτά ο Εθνικός στην πρώτη του συμμετοχή σε τελικό κυπέλου. Θα αναδειχθεί κυπελούχος